Με τη λειτουργικότητα να παραμένει στα ίδια επίπεδα, πλήρως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την είσοδο στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας. Στην αρχή ο κόσμος ήταν λίγο μουδιασμένος, εκνευρισμένος πολλές φορές με τα μέτρα τα οποία παίρναμε, γιατί γίνεται από εξειδικευμένες νοσηλεύτρες κάτω, ουσιαστικά που έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ πώς να αντιμετωπίζουν τα άτομα, ακόμα και αν δεν έχουν ιό, κατά την προσέλευσή τους στο κέντρο υγείας. Μετά ο κόσμος άρχισε να υπακούει και να προσέρχονται εδώ πέρα και για τακτικά ραντεβού, όπως γινόταν και παλιά, και για έκτακτα. Στην είσοδο υπάρχει θερμομέτρηση. Στη συνέχεια, απολύμανση χεριών και ακολούθως σημειώνεται το περιστατικό και ακολουθείται η σχετική διαδικασία. Δηλώνει γιατί έρχεται στο κέντρο υγείας. Φροντίζουμε στο γιατρό τον οποίο θέλει να πάει, αν είναι ένας παθολόγος ή ουρολόγος ή γυναικολόγος, να μην υπάρχει συνωστισμός. Περνάει ένας-ένας μέσα και αφού τελειώσει ο προηγούμενος, πηγαίνει ο επόμενος. Σιγά-σιγά έχουν μάθει να έρχονται ακριβώς την ώρα τους, γιατί παλιά υπήρχαν ασφαλισμένοι που ερχόντουσαν 2 και 3 ώρες πιο μπροστά από το ραντεβού τους. Στην περίπτωση που υπάρξει ένα ύποπτο κρούσμα, τότε υπάρχει και μια ανάλογη διαχείριση. Εάν υπάρξουν ύποπτα κρούσματα, οδηγούνται σε συγκεκριμένο χώρο, όπου υπάρχει ομάδα από γιατρό και από νοσηλεύτρια, συγκεκριμένη κάθε μέρα, και εξετάζουν ένα άτομο που υπάρχει υποψία να έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό. Και εκεί, πάντα με βάση τις οδηγίες που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, από τον Ιατρικό Σύλλογο, που καθημερινά μας ενημερώνει, ακολουθούμε τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει. Στις ειδικές αυτές καταστάσεις και συνθήκες, οι ανάγκες σε μέσα προστασίας είναι πολύ μεγάλες και καθημερινές. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να προβλέπετε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα σωθούν και αυτά. Αρχίσαμε δηλαδή να τα μοιράζουμε με φιδό. Πρέπει δηλαδή, φέρνουμε από το σπίτι μας βέβαια, η εντολή είναι όλοι οι γιατροί και όλες οι νοσηλεύτριες, δεν χρησιμοποιούμε αυτές που έχουμε ήδη εδώ και κοιτάμε ο καθένας από όπου μπορεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην αγορά υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε ειδικά μάσκες. Όπως σημειώνει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, έκκληση γίνεται προκειμένου να υπάρξει μια υποστήριξη στα μέσα προστασίας. Ο Περιφερειάρχης παρέλαβε και θα μοιράσει 200 ποδιές, μάσκες κλπ. Σε μονάδες πυροσβεστικής, σε μονάδες αστυνομικές, καθώς επίσης και σε κέντρα υγείας. Μα είναι πάνω από 350 στην Πελοπόννησο. Δηλαδή αυτό είναι αντιστοιχεί περίπου ένα ζευγάρι γυαλιά ή μια ποδιά κάθε 2 κέντρα υγείας. Τη στιγμή που εμείς εδώ ξοδεύουμε 200 κάθε εβδομάδα από αυτά τα υλικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια πόλη 80.000 κατοίκων και υπάρχει μια προσέλευση αρκετά μεγάλη. Δεν έρχονται βέβαια οι 1.000-1.200 που ερχόντουσαν πρώτης κρίσης. Ωστόσο έχουν κλείσει και τα τακτικά. Έρχονται 400. Τα τακτικά συνεχίζονται του νοσοκομείου. Βέβαια. Και με το κλείνοντας, ακριβώς. Δεν μπορούμε και εμείς να τα κλείσουμε τελείως και να πούμε δεν δεχόμαστε, γιατί ο κόσμος τι θα κάνει. Θέλει να γράψει φάρμακα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε την πολιτεία λιγάκι να μας βοηθούσε.